Και πάμε να καλημερίσουμε τη Δώρα Αυγέρη, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι όλοι υποψήφοι αυτό το διάστημα έχουν οργώσει την Ελλάδα. Μα πραγματικά όμως. Τα λέγαμε και προχθές ότι δεν είναι μια περιφέρεια να περιοριστεί σε αυτή. Πρέπει να γυρίζεις τώρα. Νομίζω την πετυχαίνουμε στο Αγρίνιο. Δεν είμαι και σίγουρη. Ναι. Θα δούμε. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Αυγέρη. Γεια σας κυρία Αυγέρη. Καλημέρα. Στον δρόμο προς το Αγρίνιο. Α, ωραία. Μπράβο. Στον δρόμο. Έχω σταματήσει σε ένα πάρκινγκ για να μιλήσουμε. Καλημέρα και στους δυο και χαίρομαι που τα λέμε. Και εμείς. Αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητή Ασπασία. Και στους ακροατές και στους ακροάτες του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ωραία. Τελειώνει το βάσανο σήμερα. Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις τελείωσαν. Έχω άλλες εκτός από αυτήν άλλες δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Και μετά τα μεσάνυχτα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ακολούθησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα πάμε στο νομό Τολοκαρνανίας και το βράδυ στην Πάτρα για την τελευταία κεντρική ομιλία του Προέδρου, του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα... Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στην Πάτρα. Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Βέβαια να πούμε ότι. Τι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν μου κάνεις χειρονομίες και χάνω τον ήρμό μου. Να ρωτήσω, μια και ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται σήμερα, ας πούμε, αυτή η περιοδία. Η αίσθηση που έχετε αποκομίσει από την ανταπόκριση του κόσμου, ποια είναι? Είναι η μία η αίσθηση που είναι κυρίως ένα κλίμα διαμορφωμένο παντού, όπου και αν πάει κάποιος, είναι ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος, δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει άλλο από τις δυσκολίες. Η ακρίβεια είναι φοβερή, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν μπορείς να προγραμματίσεις ούτε, δεν μπορείς να προγραμματίσεις το μέλλον, ούτε καν το παρόν. Όλο αυτό που έχει μπροστά του φαίνεται τελείως αδιόρατο, δεν μπορεί να κάνει κανέναν προγραμματισμό και θέλει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Μας λέει δηλαδή συνεχώς ο κόσμος, κάντε κάτι. Αυτό είναι η γενική αίσθηση. Υπάρχει κόσμος που το λέει αυτό και δεν είναι κόσμος που ψήφισε πέρυσι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και κόσμος που δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο είναι και κόσμος που διαμόρφωσε αυτό το 41% πέρυσι, ακριβώς ένα χρόνο πριν. Και αυτό που συνειδητοποιούμε είναι ότι σε αυτό το χρόνο που μεσολάβησε από το αποτέλεσμα από την περσινή εθνική κάλπη των βουλευτικών εκλογών, είναι ότι πολύ γρήγορα ο κύριος Μητσοτάκης εξάντλησε το πολιτικό του απόθυμα και εξάντλησε και την ελληνική κοινωνία. Δεν αντέχει άλλο. Και είναι μια ευκαιρία ακριβώς αυτή η κάλπη, ο κόσμος να διορθώσει τα πράγματα για τη ζωή του και να τα βάλει σε τροχιά βελτίωσης. Γιατί δεν αρκεί απλά να τα διορθώνεις τα πράγματα, αλλά πρέπει να τα βελτιώνεις, να τα βελτιώνεις προς το πολύ καλύτερο. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να έρθει και πολιτική αλλαγή. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να έρθουν και οι εκλογές, οι βουλευτικές. Η μεθαυριανή κάλπη είναι η τελευταία εθνική κάλπη πριν από τις εκλογές, τις βουλευτικές, που είναι προγραμματισμένες βάσει τη θητεία μετά από 3 χρόνια. Δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία για να κάνεις αυτό το βήμα βελτίωσης. Ναι. Γιατί ακριβώς το αποτέλεσμα της καταδίκης αυτής της αλαζονικής πολιτικής του κ. Μητσοτάκη, πέρα από το ότι θα δώσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, ράπισμα στην κυβέρνηση, θα διαμορφώσει και τις εξελίξεις πολιτικές, θα διαμορφώσει τους όρους πολιτικής αλλαγής. Κυρία Αυγέρη, επειδή το τελευταίο διάστημα κυριάρχησε στο δημόσιο διάλογο θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τις ευρωεκλογές, καθόλου σχέση με τις ευρωεκλογές, όχι το πόθεν έσχες και τα λοιπά, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, που βγήκε ο κ. Κασελάκης, έδωσε το πόθεν έσχες στη δημοσιότητα και τα λοιπά, ήταν αυτή που έπρεπε ή θα έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό? Γιατί ακούστηκε ότι άλλαξε η ατζέντα, ας πούμε. Η ατζέντα δεν είναι θέμα ατζέντας, είναι θέμα πολιτικής. Το να δηλώνει ένας πολιτικός αρχηγός την περιουσιακή του κατάσταση και πώς απέκτησε περιουσιακά στοιχεία με ποια δραστηριότητα είναι υποχρέωση από τον νόμο. Ουδέποτε, όχι μόνο δεν το αρνήθηκε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο ο πρόεδρός του, αλλά παρότι δεν δίνεται τεχνικά η δυνατότητα αυτή να το κάνει και να το κάνει μαζί με τον Πρωθυπουργό που δραστηριοποιείται στην πολιτική και έχει αποκτήσει περιουσία τα τελευταία 30 χρόνια, το κάνει και με τον πιο έτσι χαρακτηριστικό τρόπο, το έκανε από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας με τον τρόπο που το έκανε την περιουσιακή του κατάσταση. Τεχνικά δεν έχει τη μορφή πόθεν έσχες, δεν θα μπορούσε, αλλά αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και είναι και προς την κρίση. Απάντησε ξεκάθαρα και παρά τα ερωτήματα είναι και στεβλά και απαντώνται και αυτά και η συκοφαντική δυσφήμιση. Τον αντίον όμως ο Πρωθυπουργός που δραστηριοποιείται στην πολιτική αρκετές δεκαετίες πια
αφήνοντα ότι προέρχεται από μια μεγάλη πολιτική οικογένεια, δεν έχει άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, κυρίως μια μικρή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, πολύ επίμονα αρνείται να απαντήσει. Mm-hmm. Και όχι μόνο αρνείται να απαντήσει και να ανοίξει πλατφόρμα για να υποβάλει το πόθεν έσχεδιο για το 2023. Χθες ακούσαμε, γιατί υπήρχε μια διαρροή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι δεν θα άνοιγε μετά από 3 μήνες θα ανοίξει θα πλατφόρμα. Τελικά αυτό διαψεύτηκε. Θα πάρει μια παράταση. Mm-hmm. Το διαψεύτηκε. Πάντως Παρασκευή μεσημέρι, ενώ ξέρουμε ακριβώς τα πάντα για τον κύριο Κασελάκη, που μέχρι πριν από ένα χρόνο ό,τι μάλλον έχει ως περιουσία έχει δημιουργηθεί με την επιχειρηματική δραστηριότητα, και ξέρουμε και πάρα πολύ καλά πώς έχει διανυθεί αυτός ένας χρόνος της πολιτικής του ενασχόλησης. Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν γνωρίζουμε, υπάρχουν και ένα σημείο και για αποκτήματα κινήτων. Και κυρίως αυτά πώς αποκτήθηκαν. Πάντως τώρα να πούμε και το εξής, ότι το προηγούμενο διάστημα φαινόντουσαν στις δημοσκοπήσεις, φαινόταν μία μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, ενώ τώρα την τελευταία που έχω μπροστά μου, που έγινε από τη ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα, δείχνει ξεκάθαρη θέση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω δηλαδή αν έπαιξε το ρόλο του και αυτό το θέμα. Συγκρίνοντας λίγο με το προηγούμενο, δεν είναι θέμα επικοινωνίας των ποθενέσεις των πολιτικών αρχηγών, των πολιτικών προσώπων ή των δημοσιογράφων, και πολύ περισσότερο των πολιτικών προσώπων. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Διαβούλευση λογοδοσίας. Μ' ακούτε, κύριε Βούλη? Ναι, ναι, σας ακούμε. Κάτι έπεσε. Έπεσε το τηλεκόσμιο. Δεν είναι η χειρονομία του κυρίου Καραμαούνα. Ναι, είναι η χειρονομία του κυρίου Καραμαούνα. Είναι ανήσυχος σήμερα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι το πόθεν έσχες δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι ζήτημα λογοδοσίας, διαφάνειας. Πόθεν αποκτούν άνθρωποι με πολιτική επιρροή, πολιτικοί, όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες, οι δημοσιογράφοι, τα χρήματα. Όλη η ιστορία αυτή βέβαια ανέδειξε κάτι πολύ σημαντικό, που το είπε επίσης από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος, ότι πρέπει να δούμε πώς θα είναι όχι μόνο το έσχες αλλά και το πόθεν. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλες βελτιώσεις, θα αναλάβουμε εμείς τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Εν αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία, που το 2023 τον τελευταίο νόμο που έφερε, κατήγησε εξαίρετη διάταξη που έλεγε ότι θα μπορείς να βάζεις κάτω από το στρώμα σου μέχρι 30.000 ευρώ μετρητά. Αυτή την διάταξη την έσβησε τελείως, τη διέγραψε η κυβέρνηση. Άρα σημαίνει ότι θα μπορείς να έχεις στο στρώμα όσα μετρητά θέλεις, να έχεις μαύρο χρήμα. Και ίσως εκεί κρίνεται και η απάντηση, γιατί δεν δηλώνει το πόθεν έσχες το 23 ο κύριος Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό το σπίτι, ξέρω εγώ, στο Ζαγόρι. Αφήνω όμως αυτό και πάω στο ερώτημα που κάνατε για τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Είναι τελευταία μέρα που διεξάγονται οι δημοσκοπήσεις, που γίνεται ο προεκλογικός αγώνας. Το κλίμα έχει διαμορφωθεί, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω σε σχέση με το πώς είναι διαμορφωμένες πια οι διαμορφωμένοι συσχετισμοί στην κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκη ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχασε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Έχασε την αυταρέσκεια και την αλαζονία του 41%, που το 41% δεν το έδωσε ο κόσμος για να κάνει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που περίμενε ο κόσμος και να το μεταφράσει ως λαϊκή επιταγή. Όχι μόνο είναι εδρεωμένος στη θέση, δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το αποτέλεσμα που θα καταγράψει μεθαύριο θα είναι τέτοιο που θα τον εγγράψει και ως την πιο ισχυρή αριστερή προοδευτική ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, ως παράγοντα προοδευτικής αλλαγής ευρύτερα στην Ευρώπη, για αυτή τη διαμόρφωση των συσχετισμών που είναι πολύ αναγκαία. Mm-hmm. Η διαμόρφωση αυτή των συσχετισμών στην Ευρώπη, για να πάει προς το προοδευτικότερο. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για παράδειγμα, κοιτάει προς τα δεξιά του και στην άκρα δεξιά για να κάνει συνεργασίες. Μελώνει και τα λοιπά. Mm-hmm. Ακριβώς. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ασφαλώς. Το μοναδικό με το οποίο, ξέρετε, αυτό που ανησυχεί είναι η συμμετοχή του κόσμου. Μπορεί να θεωρητικά να λέει ο κ. Μητσοτάκης, ελάτε να ψηφίσετε, αλλά ελπίζει το αντίθετο. Γιατί αυτό θα τον ευνοήσει. Θα είναι για αυτόν μια πολύ καλή δικαιολογία και πολύ περισσότερο θα τον ευνοήσει. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η μη ψήφος είναι ψήφος στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον πρώτο Όποιος κόμμα σε συγκεκριμένη. Διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη για τα Τέμπη και ότι υπάρχει το έγκλημα της συγκάλυψης. Αν δεν ψηφίσει, ψηφίζει Μητσοτάκη και όλα αυτά τα άθλια που κάνει. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στον τύπο
που λέει ότι το πόρισμα του πραγματογνώμονα, που, το υπόμνημα μάλλον που κατέθεσαν οι συγγενείς χθες στον εφέτη ανακριτή, συμπεριλαμβάνει ένα πόρισμα, φωτιά, που αφήνει πάρα πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά για να είναι μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων, να μην είναι μόνο 57, και αφήνει ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο οι περισσότεροι θάνατοι να επήλθαν από την πυρκαγιά και από εξαιτίας του υλικού, των τόνων έφλεκτου υλικού που μετέφερε η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχεία. Το φιλοξενούσαμε χθες τον εμπειρογνώμονα εδώ στην εκπομπή, όντως έτσι είναι. Όποιος δεν ψηφίζει, ψηφίζει και Άδωνη Γεωργιάδη, για να τραμπουκίζει τους γιατρούς που σιγά σιγά και αυτοί φεύγουν για να απομείναν, γιατί δεν αντέχουν άλλο στο αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας. Ψηφίζει για κλειστές παιδιατρικές κλινικές στο Αγλαία Κυριακού, όπου η λίστα έχει κλείσει για τα παιδιά, 4.000 παιδιά περιμένουν για χειρουργείο. Ψηφίζει ανασφάλεια, ψηφίζει απόσταση από την Ευρώπη εξαιτίας όλων αυτών που έχει κάνει αυτό το καθεστώς και μας έχουν απομακρύνει από την Ευρώπη για τα ζητήματα κράτους δικαίου, για όλα αυτά για τα οποία ελέγχεται η χώρα μας εξαιτίας της αποδυνάμωσης ποιότητας της δημοκρατίας. Δείτε για παράδειγμα το πόρισμα Κόλαφο για τις παρακολουθήσεις, για την κατάσταση της ελευθεροτυπίας στην πατρίδα μας, αλλά και για την ιστορία των τεμπών, αλλά και φυσικά για την διαχείριση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, των ευρωπαϊκών πόρων και των χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση προς όφελος πολύ λίγων. Το 95% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει μείνει εκτός αυτής της χρηματοδότησης, δεν έχει πρόσβαση στο δανεισμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό, είτε πριν πάμε στη θάλασσα ή επιστρέφοντας, να ψηφίσουμε. Να πάμε να ρίξουμε, πριν ρίξουμε μια βουτιά στη θάλασσα, να ρίξουμε την ψήφο μας. Κυρία Βιέρη, καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά και σε εσάς, έχουμε τα καλύτερα. Να είστε καλά, γεια σας.